πάγια. Μη πει. Εμείς μαθαίνουμε από εσάς χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνη. Για πες μας τι γίνεται. Τώρα το ρεπορτάζ που έβγαλες ήταν ακριβές. Όντως παραιτήθηκα από το σταθμό γιατί υπήρχε αυτή η άτυπη, άτυπη κόντρα. Άτυπη κόντρα με ποιον? Άτυπη κόντρα με τη διεύθυνση ειδήσεων. Στην οποία δεν προκάλεσα κάτι εγώ. Από μεριά μου προσπάθησα πάρα πολύ να είμαι μια σωστή επαγγελματίας, να είμαι τυπική, να κάνω ό,τι μου ζητάει ο σταθμός. Παρ' όλα αυτά, μάλλον αυτό δεν ήταν αρκετό. Να σε ρωτήσω κάτι. Στείνεται μια εκπομπή για το καλοκαίρι. Ναι. Όπου εσύ καλείσαι να κάνεις αντικατάσταση στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Ανθή Βούλγαρη μεταξύ άλλων συναδέλφων. Το γνώριζα από τις εκλογές αυτό. Με ποιον τη συζήτησες αυτή την εκπομπή? Με τη διεύθυνση ειδήσεων. Το Σταμάτη Μαλέλη δηλαδή. Σωστά. Οπότε μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους ήσουν και εσύ. Εγώ ανέτρεξα στο δελτίο τύπου και δεν βρήκα ούτε να αναφέρεσαι στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Και ούτε να υπάρχει και φυσικά φωτογραφίε όπως υπήρχε των υπολείπων συναδέλφων και παρουσιαστών. Ενώ ήταν να γίνει αντικατάσταση τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν επιστρέψει η Ανθή και ο Ιορδάνης, η αλήθεια είναι ότι δεν αναφέρθηκα πουθενά. Βγήκε το δελτίο τύπου με όλους τους συναδέλφους, εκτός από μένα. Δεν έψαξες να δεις τι γίνεται. Ρώτησε το γραφείο τύπου. Τι σου είπανε? Το γραφείο τύπου με παρέπεμψε στο Σταμάτη Μαλέλη. Και ο Σταμάτης Μαλέλης δεν μου σήκωσε τηλέφωνο. Μάλιστα. Οπότε εγώ αποφάσισα ότι δεν πρέπει να κρεμάσω το σταθμό. Έκανα μία ανάρτηση στο Instagram και έτσι έγινε αναπαραγωγή ότι θα παρουσιάσω μαζί με τον Νικήτα Κορνάκη αυτή την εκπομπή. Έτσι το μάθανε. Και παρουσίασα την εκπομπή. Δεν σκέφτηκες να φύγεις πριν παρουσιάσεις την εκπομπή? Ίσως θα ήταν σωστό να φύγω, αλλά δεν ήθελα να κρεμάσω το σταθμό. Ήθελα να τελειώσει αυτή η εκπομπή και μετά να παραιτηθώ. Το είχα πάρει απόφαση από τότε. Και από εκεί και πέρα τι έγινε? Από εκεί και πέρα η δίκηση μου ζήτησε να παραμείνω μέχρι να δούμε τι είναι αυτό που θα μπορούσα να κάνω στο σταθμό. Δεν βρέθηκε κάτι το οποίο και εμένα να με ικανοποιεί. Οπότε παραιτήθηκα και προς τιμήν τους και ευχαριστώ θερμά τη δίκηση γι' αυτό, γιατί μου έδειξε μια εκτίμηση, μου δόθηκε αποζημίωση. Με το κανάλι δεν έχω κανένα θέμα. 4 χρόνια εκεί, γιατί έφαγα ψωμί 4 χρόνια από εκεί, έτσι. Μου δόθηκαν ευκαιρίες, δυστυχώς. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλησαν αυτές τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσω και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ξέρεις, πολλές φορές